Θαυμάζω εδώ και χρόνια το Γιάννη Βούρο και για τη δουλειά του και για το ήθος του. Αλλά σήμερα αυτός που μας ενδιαφέρει είναι ο ρόλος που υποδίθηκε. Ο Dr. Χάρι Χάιμαν στην παράσταση «Το σπασμένο γυαλί» εδώ στο Θέατρο Αριστοτέλειων στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Ας τον καλωσορίσουμε στην τηλεοπτική αυτή κουβεντούλα. Καλώς ήρθατε, κύριε Βούρο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση λίγη ώρα πριν την παράσταση, αλλά είστε ακούραστος, νεανικός σε σώμα και πνεύμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ, καλωσύνη σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας, μάλλον ρωτώντας σας, αν στο έργο αυτό θεράπευσε μόνο ο γιατρός την ασθενή του ή και η ασθενή στο γιατρό με κάποιον τρόπο. Νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που μπορεί να αποτυπωθεί σε μια τέτοια συζήτηση είναι ότι οι σχέσεις θεραπευόμενου και θεραπευτή είναι αφίδρομες πάντα. Τώρα την αναλογία δεν την μπορώ να την γνωρίζω, αλλά ξέρω το ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή που έκανε ο Χάρη με την Σίλβια, ή αν θέλετε η Σίλβια με τον Χάρη, βγήκαν και δύο πλουσιότεροι. Αυτό είναι σίγουρο. Και δεν είναι ότι βγήκαν πλουσιότεροι μόνο στο ότι η Σίλβια μέσα από αυτή την περιπέτεια της αυτογνωσίας, γιατί ουσιαστικά είναι μια διαδρομή αυτογνωσίας που βοήθησε σε αυτήν βέβαια ο Χάρη, μπόρεσε και είδε αλλιώς τη ζωή της, αλλιώς την κοινωνία, αλλιώς τις σχέσεις της με τον σύζυγο, τους ανθρώπους γενικότερα του μικρού περιβάλλοντος της, αλλά και ότι ο Χάρη μπόρεσε. Υπάρχει μια τάκα του έργου, λέει κάποια στιγμή όταν ήμουν νέος και σπούδαζα ήθελα να σώσω τον κόσμο. Ναι. Δεν ξέρουμε το βιογραφικό του, αλλά σώζοντας την Σίλβια και ορθώντας την να μπει σε ένα εθελοντικό κίνημα, νομίζω το ότι έστω και σε μικρή κλίμακα έσωσε τον κόσμο. Πράγματι και θα πω συνεχίζοντας, έχοντας δει την παράσταση, ότι παρακινήσατε τη Σίλβια και να σώσει τον κόσμο και να περάσει απέναντι αυτό, μέσα από την αλληγορία του ελαφιού. Ακριβώς. Προσπαθώντας λοιπόν να παρακινήσετε κόσμο που μας ακούει, σε τι θα τον προσκαλούσατε, αν είμαστε όλοι ελάφια με κάποιον τρόπο που έχουμε παγώσει ή χαθεί στη ζωή μας. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που τη χρησιμοποιώ και εγώ στους φοιτητές μου, αλλά με τελείως διαφορετικούς στόχους. Μάλλον θα έλεγα πως οι στόχοι είναι πάντα ίδιοι. Είναι το να εξελίξουμε τον εαυτό μας. Μου έλεγε παλιό Τσαρούχης, να σημαδεύεις με το τόξο σου ψηλά. Το βέλος και στον στόχο να μην πάει κάπου ψηλά θα πάει. Λέω λοιπόν το ότι η φράση που για μένα προσωπεύει όλη την πορεία μου τη ζωή είναι το ότι δεν σηκώνουμε τα χέρια, τα μανίκια. Δεν σηκώνουμε τα χέρια, σηκώνουμε τα μανίκια. Η Σίλβια έπρεπε να σηκώσει τα μανίκια και να δουλέψει. Μην μείνει ανενεργή, μην μείνει παγωμένη μπροστά στα φώτα του αυτοκίνητου ως ελάφι. Ουσιαστικά τι κάνει ο Χάρη. Ο Χάρη της ανοίγει την πόρτα και της λέει δουλειές στον κόσμο. Από τον εσωστρεφή, μίζερο, σκοταδιστικό κόσμο που ζει μέσα στο γάμο της, αυτό που κάνει ο Χάρη είναι να της δείξει και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο Χάρη παίζει ελαφριά με μια ερωτική μεταβίβαση, όπως λέμε στη θεραπευτική σχέση. Δηλαδή μπορεί να έλκεται από την ασθενή του. Η ασθενή σίγουρα δεν θέλει άλλον θεραπευτή. Και παρόλο που ο Χάρη το τονίζει και λέει, δεν έχω γνώσεις ψυχιάτρου. Μήπως θα σε βοηθούσε κάποιος άλλος, αυτή δεν θέλει. Ανησυχεί ο Χάρη για αυτή την εξάρτηση. Ως υπεύθυνος γιατρός, σαφώς ανησυχεί. Αλλά ξέρετε, τα συναισθήματα καμιά φορά, όχι καμιά φορά, το συναίσθημα κερδίζει πάντα τη λογική. Ο Εμίλ Κουέ, ένας μεγάλος διανοητής, έλεγε το ότι μην βάλετε το συναίσθημα να αντιπαλέψει με τη λογική, το συναίσθημα να κερδίσει. Νομίζω πως και η έλξη που νιώθει ο Χάρη προς την Σίλβια είναι τέτοια. Και καμιά φορά, ξέρετε, δεν παίζουν ρόλο οι σπουδές. Δεν παίζουν ρόλο τα πτυχία. Παίζει το ρόλο το πώς ζυμώνει ο άλλος την ψυχή το απέναντί του. Είναι το πώς η αγάπη. Θυμόσαστε τις πρώτες ατάκες που λέει ο Χάρη στον σύζυγό της, είναι από σήμερα θα ήθελα να της δείξει αγάπη. Δεν το αναφέρω χριστιανικά. Δεν το αναφέρω με τη χριστιανική ανάλυση της φράσης. Πιστεύω το ότι η δοτικότητα και η πίστη στο ότι ο άλλος μπορεί να κάνει πράγματα είναι το καλύτερο φάρμακο και
η καλύτερη ψυχανάλυση. Όπως το λέτε, με οθείτε στην εξής σκέψη. Ο Χάρη κατάφερε να κάνει τη Σίλβια να νιώσει επιθυμητή γυναίκα. Mm-hmm, mm-hmm. Και προσπάθησε να παρακινήσει και το Φίλιπ προς αυτόν τον στόχο. Δηλαδή, υπήρξε ένας καλός θεραπευτής ζεύγους εκείνη την σωστά, ώρα. Σωστά, σωστά. Σύμβουλος γάμου. Σύμβουλος γάμου. Ο Χάρη με τη δική του σύντροφο mm-hmm. το κατάφερε αυτό, γιατί την ακούσαμε στην πορεία να έχει τα δικά της παράπονα. Ναι, δεν νομίζω ότι το ξέρετε, καμιά φορά όσοι έχουν ασχοληθεί ή όσοι έχουμε βάζουν τον εαυτό μέσα με ένα με στόχο να βελτιώσουμε το κοινωνικό σύνολο, να αφυπνίσουμε μια συνείδηση, να προκαλέσουμε μια συζήτηση, παραμελούμε το δικό μας κόσμο, παραμελούμε τους εαυτούς μας. Και είναι 38 παράδειγμα από τη δική μου τη ζωή. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι έχω σε μεγάλο βαθμό αποτύχει στις σχέσεις που έχω κάνει, ακριβώς γιατί η έννοια μου ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ το σύνολο. Από την σκηνή, από όλη την παράσταση μάλλον, μία σκηνή που ξεχώρισα είναι η στιγμή που ακούω την ιστορία των σπασμένων κρυστάλλων και γυαλιών και το πόσο όλο αυτό πυροδοτεί στην πρωταγωνίστρια την ανάμνηση από τα δικά της σπασμένα γυαλιά, από το σύζυγο. Εάν εσείς λοιπόν ξεχωρίζετε μία σκηνή του έργου, είτε ως Χάρη, είτε ως Γιάννης Βούρος που είχε όλη την την επιμέλεια όλου αυτού του πράγματος, ποια θα ήταν, ποια ήταν για εσάς η πιο δυνατή σκηνή του έργου? Όταν αποφασίζει να πλησιάσει τη Σίλβια και να εξωτερικεύσει τα αισθήματά του, μετά από ένα ξέσπασμα που έχει η Σίλβια, που λέει δεν ξέρεις τι είναι να υποκύπτεις στη βία, τη λεκτική, την σωματική, την οικονομική, καθώς πάρει μια εξάρτηση εκείνη την εποχή της γυναίκας από τον άντρα, όταν αποφασίζει να γονατίσει μπροστά της, μπροστά από το καροτσάκι και να της πει από εδώ και πέρα θα αλλάξουν όλα που μπορούν να αλλάξουν και της ομολογεί ότι από νέος ακόμα φοιτητής την έβλεπε, την παρατηρούσε, του άρεσε και της λέει ότι εγώ είμαι εδώ. Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση του Χάρη που οδηγεί τη Σίλβια να νιώσει επιθυμητή είναι το turning point. Άρα και η αυτοαποκάλυψη. Και η αυτοαποκάλυψη. Ναι, μια αυτοαποκάλυψη η οποία είναι και, αν θέλετε, και το βρίσιμο τη ψυχή του Χάρη. Που συνήθως οι ψυχαναλυτές, αυτός όμως δεν είναι, δεν το ξέρει, έχουν μια αυτοσυγκράτηση, βάζεται κάποια φίλτρα. Ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω ότι και το πετυχημένο του Χάρη είναι ότι λειτουργεί θεραπευτικά χωρίς να είναι θεραπευτής. Έτσι όπως συμβαίνει και στη ζωή μας με πολλούς ανθρώπους. Συμφωνώ. Για εσάς τελικά όντως όταν νοσεί η μονάδα νοσεί το σύστημα. Έτσι όπως ακούσαμε σαν ατάκα στο έργο. Πιστεύω ότι νοσεί το σύστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν έχω τις γνώσεις, δεν έχω το φάρμακο. Νομίζω ότι γι' αυτό που θα μπορούσε να παίξει ρόλο είναι αλληλοκατανόηση, ψυχραιμία, ανάλυση των δεδομένων και όχι μία παράδοση στο κυκρινισμό, στην καχυποψία, στο μίζερο, στο σκοταδιστικό, στο δύσμορφο. Χρειάζεται να ανοίξουμε λίγο τους οριζοντές μας, χρειάζεται να ανοίξουμε λίγο την αγκαλιά μας. Φυσικά. Είναι ένας κόντρα ρόλος για εσάς τη ζωή σας αυτός? Είναι ένας ρόλος κοντά σε εσάς. Χάρη, νομίζω πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Okay. Επομένως, στις δικές σας αντίστοιχες Σίλβιες του κόσμου, αρσενικές και φιλικές, και φιλικές και σε οποιαδήποτε σχέση, τα καταφέρατε να τους παρακινήσετε, εμπνευστήκατε και τους εμπνεύσατε σε πάρα έναν απολογισμό. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καταρχάς δεν κάνω απολογισμούς. Κάνω πάντα αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που πιστεύω εγώ σαν σωστό, αυτό που πιστεύω εγώ σαν ενέργεια, δράση, να ανοίξω ένα μονοπάτι στον άλλο. Είναι αυτό που λέμε ότι οφείλουμε να στείλουμε το μήνυμα, οφείλει ο άλλος να το πάρει.
τι θα το κάνει. Είναι υποχρέωση να στείλω το μήνυμα. Υποχρέωση του άλλου να πάρει. Να το πάρει και να το αξιοποιήσει. Μια λοιπόν που λέτε για μήνυμα. Θυμάμαι δηλαδή τα βράδια αυτό το νόμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια που το λέτε, το μήνυμα των αναγνωστών τη στήλη πέρα από αυτό που βλέπει στην κουλτούρα σου, ποιο είναι. Γιατί προσπαθούμε να. Το μήνυμα των αναγνωστών. Το αναγνωστών τη στήλη πέρα από αυτό που βλέπει. Μέσα από αυτή τη στήλη και τη συνέντευξη και των άρθρων που γράφω, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους αναγνώστες να δουν πίσω από αυτό που βλέπουν σε μια παράσταση. Άρα εσείς σε τι τους προσκαλείτε, τι να δουν πίσω από αυτό το έργο. Στο της ζωής. Πάρα το πολύ. Πολύ ωραίες διαδρομές. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή παράσταση, καλή συνέχεια και εύχομαι να δείτε και άλλο καιρό. Χάρηκα πολύ που βλέπετε. Και εγώ τη χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.